Έντονη ανησυχία προκαλεί το παρατεταμένο ράλι ανατιμήσεων στα οικοδομικά υλικά, με το κόστος ανέκερσης νέων ακινήτων να εκτοξεύεται στα ύψη. Κάθε εβδομάδα ο πληθυσμός της οικοδομής στο σίδερο παίρνει απάνω. Ήδη ετοιμάζεται και το τσιμέντο, το μπετό σε αύξηση αυτό, αλλά και όλα τα άλλα οικοδομικά υλικά όπως είναι οι πλαστικές σωλήνες των ηλεκτρολόγων, αλμίνια και όλα αυτά έχουν πάρει την ανωδική πορεία και δείχνει να σταματάνε. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση τώρα να μειώσει το φόρο. Από ό,τι φαίνεται βιαστήκαμε να πανηγυρίσουμε για την έστω ανεμική αύξηση στη δουλειά μας. Είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι θα είναι μια καλή χρονιά με την έννοια ότι υπάρχουν ανάγκες, γίνονται καινούργια ξενοδοχεία και σηκώνεται και λίγο η συμβατική οικοδομή. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η ανασφάλεια και ο φόβος με αυτά που γίνονται τώρα με τον πόλεμο δεν είναι σύμβουλοι. Δεν θα βοηθήσουν κάποιον στο να επενδύσει, στο να βάλει τα χρήματά του τώρα να κάνει οικοδομή ή να φτιάξει ένα όροφο ή να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Οπότε για την ώρα υπάρχει μια παγωμάρα. Μέσα σε μια εβδομάδα το κόστος κατασκευής αυξήθηκε κατά 10% όπως υποστηρίζει ο Γιάννης Γωνιανάκης, ο οποίος περιέγραψε τις επιπτώσεις στον κλάδο των οικοδόμων. Πραγματικά γίνεται ένα ράλι και ειδικότερα τώρα και με τον πόλεμο. Ήδη αυτήν την εβδομάδα είχαμε ένα 10% παραπάνω στο κόστος κατασκευής από ό,τι μας ενημέρωσαν και οι επιχειρηματίες του κλάδου. Να σας πω, έχουμε πολλά παράπονα από αυτοαπασχολούμενους του χώρου ότι δεν δέχονται πια τηλέφωνα, το να πάνε να δουν μεραμέθια ή να δουν νέα σχέδια. Δηλαδή έχει μπει ένα φρένο τον τελευταίο μήνα και ειδικότερα τώρα με τον πόλεμο, που δείχνει ουσιαστικά και πού θα οδηγηθεί η κατάσταση αυτή αν συνεχιστεί ο πόλεμος, αλλά και αυτό το ράλι τιμών. Θα πάει ένας εργολάβος να αναλάβει εργασίες σε ένα ξενοδοχείο. Αν υποθέσουμε ότι αυτές οι εργασίες έχουν ένα βάθος χρόνο 6-7 μήνες, δεν θα μπορεί να δώσει, να κάνει μια σωστή αποτίμηση των εξόδων με την έννοια ότι κάθε μήνα αυξάνονται οι πρώτες ύλες. Η αύξηση των πρώτων ύλων έχει να κάνει με την αύξηση στα είδη της οικοδομής, δηλαδή το σίδερο, το τσιμέντο, η μπογιά, το πλακάκι. Κατά συνέπεια, μπαίνει ένα φρένο σε αυτό. Δηλαδή, μια συμφωνία που σήμερα θα είναι κερδοφόρο για ένα εργολάβο, με τις αυξήσεις μετά από 2 μήνες δεν θα είναι. Οι τιμές φωτιά στα οικοδομικά υλικά εκτινάσουν στα ύψη τα κόστη έργων και κατοικιών, με τον κλάδο να προχωρεί σε δυναμικές αντιδράσεις στις 16 Μαρτίου, ημέρα πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας. Και γι' αυτό το ζήτημα η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος πραγματοποιεί απεργία στις 16 του Μάρτη μαζί με άλλα κλαδικά αιτήματα όπως είναι η ασφάλιση των οικοδόμων. Η ανέγερση νέων κατοικιών έχει μπει στον πάγο, ενώ ο προβληματισμός είναι έντονος για τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Οι ξενοδόχοι, βέβαια, πολλοί από αυτούς υπολογίζανε σε μια καλή τουριστική περίοδο. Τώρα που δεν φαίνεται ή υπάρχει περίπτωση να μην είναι καλή αυτή η τουριστική περίοδο, αρχίζουν σιγά σιγά και φρενάρουν. Ουσιαστικά εδώ πάει να μπει φρένο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν προχωράει αυτό που σας είπα πριν, ότι ο ιδιοκτήτης να βάλει μπροστά είτε ανακαίνιση είτε καινούργια κατασκευή. Και εκεί είναι ουσιαστικά που κρούμε εμείς τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί μετά από μια μεγάλη κρίση οι οικοδόμοι να βρεθούν ξανά χωρίς μεροκάματο στην ανεργία.